περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο μας έρχεται από την Κύπρο και αφορά στις βουλευτικές εκλογές. Το Hellenic TV κάνει προσπάθειες για να προβάλλει όλους τους υποψήφιους. Ο συνεργάτης μας, Βασίλης Παναγή, φιλοξενεί τον αναπληρωτή πρόεδρο του κινήματος Αφύπνιση 2020, κύριο Σταύρο Γιαλουρίδη, ο οποίος είναι και υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού. Ο κύριος Γιαλουρίδης αναφέρεται στις θέσεις του κόμματος, στους λόγους για τους οποίους βάζει υποψηφιότητα, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα που αφορούν στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη. Είναι ο Σταύρος Γιαλουρίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαλουρίδη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλωσορίσατε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που έχετε την καλοσύνη να μας μιλήσετε για εσάς. Με ένα ιδιαίτερο λόγο, λοιπόν, έχουμε γιατί είστε υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές. Και πριν προχωρήσουμε όμως, ας κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι στο παρελθόν μαζί, να μας πείτε λίγο για την καταγωγή σας. Κατάγομαι από την όμορφη μας Λεμεσό, την παραθαλάσσια Λεμεσό, το στολίδι της Κύπρου θα έλεγα. Έχετε έρθει τελευταία στη Λεμεσό? Έχω, η τελευταία φορά ήταν πριν έρθει ο κορονοϊός. Α, ωραία, πριν έρθει ο κορονοϊός. Εντάξει, ψηλώσαμε ακόμη λίγο τα κτίρια μας, οι πύργοι μας, που φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Όπως λένε και οι Άγγλοι, I'm looking forward to come back again. Διότι κάθε φορά που έρχομαι, τη Λεμεσό την έχω στην καρδιά μου. Και εμείς έχουμε επιθυμήσει το Λονδίνο και τα φιλιά και τα χαιρετίσματα μας στην παροικία και στους απαντικού Έλληνες και Κύπριους που βρίσκονται και στο Λονδίνο αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Αγγλίας. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, αγαπητέ φίλε Βασίλη, αν μου επιτρέπεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είμαι ο Σταύρος Γιαλουρίδης, γεννήθηκα στις 6 Δεκάτου του 1969, όπως προανάφερα στη Λεμεσό. Οι γονείς μου είναι ο Δημήτρης Γιαλουρίδης, εκπαιδευτικός, και η μητέρα μου η Θεοδόρα Γιαλουρίδου. Έχουν τρία παιδιά, τρεις γιούδες. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Γιαλουρίδης, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα. Εγώ, υποφαινόμενος, και ο μικρός, ο Βενιαμίν της παρέας, ο Στέφανος Γιαλουρίδης. Είμαι παντρεμένος με την Αλεξία Γιαλουρίδου, η οποία είναι τραπεζικός υπάλληλος, και έχω δύο θυγατέρες. Την Άρτεμις Γιαλουρίδου, 19 χρόνων, σπουδάζει νομική, και την Θεοδόρα Γιαλουρίδου, τελειόφοιτη τώρα και ελπίζει και εκείνη να έρθει και να ακολουθήσει το επάγγελμα της νομικής. Να σας ζήσω. Στο επάγγελμα, να σας την καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεννήθηκα, όπως σας είπα, το 1969, άρα είμαι 52 χρόνων. Στο επάγγελμα μου είναι να έχω δική μου εταιρεία και να ασχολούμαι με διαφημίσεις και με χτυπώσεις. Χτυπώσεις διαφόρων είδων. Να πω ότι γύρω στο 1992, όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο Frederick Polytechnic University εδώ στην Κύπρο, πήρα δίπλωμα και πτυχίο στο marketing και στο business studies. Θα συνέχιζα στο εξωτερικό για το μάστερ μου, αλλά μου είχε γίνει μια μεγάλη πρόταση να κάνω μια δική μου δουλειά εδώ στην Κύπρο και γι' αυτό προτίμησα να αρχίσω την πρώτη μου δική μου ιδιωτική εταιρεία μαζί με το θείο μου. Ασχολήθηκε με το clothing industry και κάναμε labels για τα ρούχα. Και εξού συνεργαζόμαστε και στο Λονδίνο και είχα έρθει αρκετές φορές γιατί κάναμε τα printing labels του Asda, του μετέπειτα Walmart. Ήταν ωραίες εποχές εκείνες, το 1993-1994. Υπήρχε μεγάλη δουλειά στο συγκεκριμένο είδος. Δυστυχώς όμως μετά μας χτύπησε η κρίση και αναγκαστήκαμε σε κάποια φάση να κάνουμε τη δουλειά μας στο πιο γενικό printing και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε μια εκτυπωτική εταιρεία και διαφημιστική εταιρεία. Βέβαια, μετά τα λιπάλληλα χτυπήματα της κρίσης του 12-13, τώρα δυστυχώς μπαίνουμε ίσως στον αναπνευστήρα ξανά μετά από τόσα χρόνια, γιατί η πανδημία του κορονοϊού μας έχει χτυπήσει και αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα επιβίωσης. Όπως όλες οι εταιρείες εδώ κάτω, αγαπητέ Βασίλη, που δυστυχώς περνούν πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Ελπίζω στην πορεία τα πράγματα να αλλάξουν, αλλά για να αλλάξουν τα πράγματα, αγαπητέ Βασίλη,
πρέπει να αλλάξουν αυτοί που είναι στο τιμόνι αυτού του κράτους. Δυστυχώς, μας στέλνουν και μας χτυπάνε αντίπιτα και μας οδηγούν στον γκρεμό, για να είμαι ειλικρινής, και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, να πούμε ότι είστε υποψήφιος για τηλεμεσό, για την νέα, ας την πούμε, ομάδα αφύπνιση, έτσι, η οποία δημιουργήθηκε το 2020. Ακριβώς. Ναι, πες μας περισσότερα για αυτή, πώς προέκυψε, ας πούμε, η νέα αυτή ομάδα. Νομίζω το όνομα, πέραν το ότι είναι πολύ πιασάρικο και βίωχο, μιλάει από μόνο του. Για να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή στους πολίτες, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις καταστάσεις και αντιμετωπίζουν τα δεδομένα, πρέπει να υπάρξει γνώση. Για να υπάρξει γνώση, πρέπει να υπάρξει αφύπνιση. Για να υπάρξει αφύπνιση, πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστά, να βγουν από τα χαρακόμματα, όπως χαρακτηριστικά λέω, και να πάνε και να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το σαθρό πολιτικο-οικονομικό σύστημα, με αυτό το κατεστημένο το κομματικό. Δυστυχώς μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Γι' αυτό έπρεπε σε κάποια φάση να αποφασίσουμε, θα είμαστε επαναστάτες του καναπέ και του έξυπνου κινητού μας, θα πυροβολούσαμε με το κινητό μας πληκτρολογώντας και καυστηριάζοντας τα κακά έχοντα αυτού του τόπου, ή θα μπαίναμε μπροστά και θα αναλάμβαναμε δράση. Είμαστε στρατιώτες. Έπρεπε να πολεμήσουμε και πρέπει να πολεμήσουμε, γιατί με το να κάνουμε μπηγαδάκια μεταξύ μας και να κατηγορούμε το σύστημα που παρεμπιπτόντως είμαστε και εμείς μέρος αυτού του συστήματος, δεν θα πετυχαίναμε τίποτα. Ολόκληρη αυτή τη συνέντευξη θα σας την παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.